Να υπάρξει μια ολοκληρωμένη ανασυγκρότηση της περιοχής με αναπτυξιακή προοπτική ζήτησε από την κυβέρνηση η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά, η οποία βρέθηκε το πρωί στις πληγήσεις από το σεισμό περιοχές. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να παρακολουθεί, να πιέζει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θέλω να δεσμευτώ ότι η δουλειά μας δεν τελειώνει σήμερα. Αντίθετα, θα συνεχίσουμε ακόμα και όταν οι κάμερες θα έχουν φύγει και τα φώτα και οι προβολείς θα έχουν σβήσει. Η κυρία Γεννηματά εξήγησε ότι προτεραιότητα έχουν η στέγαση και η σύντηση των πληγέντων αλλά και τα σχολεία, ενώ ζήτησε να παρακαμφθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες να ζήσουν αξιοπρεπώς μετά την καταστροφική επέλαση του Εγκέλαδου. Χρειάζονται κοντέινερ σε όλα τα χωριά. Ο κόσμος δεν θα εγκαταλείψει τα χωριά του και τα σπίτια του τα κατεστραμμένα. Επομένως, ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει με βάση αυτή τη λογική. Το δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα έχει να κάνει με τα σχολεία, τα παιδιά και τον ψυχικό τους κόσμο. Είναι πάρα πολλά τα κατεστραμμένα σχολεία που δεν μπορούν να μπουν σε λειτουργία. Επομένως, χρειάζεται προτεραιότητα από την πλευρά της κυβέρνησης στο να βρεθούν οι αίθουσες και να στηριχθούν ψυχολογικά τα παιδιά. Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ενημερώθηκε στο Κέντρο Συντονισμού ενώ μίλησε με φορείς και πολίτες για την εξέλιξη της κατάστασης και τις ανησυχίες που προκύπτουν. Είναι μια ευκαιρία. Εδώ χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναχωριών μέσα από την κατεδάφιση του σπιτιού και μέσα από τις αναγεννήσεις που μπορεί να αλλάξει το κάθε χωριό. Στο καταβλισμό μέσα έχουμε περίπου 300 και έχουμε και καμιά εκατοστή στα ξενοδοχεία. Το άμεσο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους τρεις μέρες οι οποίοι δεν έχουν κάνει μπάνι. Έχουν μια τουαλέτα και στέκουν στην ουρά. Δέσμευση της Φόφης Γεννηματά, όπως είπε, είναι η στήριξη των πολιτών, ακόμη και όταν η δημοσιότητα αυτών των ημερών θα υποχωρήσει, διευκρινίζοντας ότι τόσο το χωρικό όσο και το πολυοδομικό που έχει κολλήσει σε μια υπογραφή πρέπει να τρέξουν με γρήγορες διαδικασίες. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη ανασυγκρότηση της περιοχής, με το βλέμμα μπροστά, με αναπτυξιακή προοπτική. Υπάρχουν οικισμοί που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και άρα χρειάζονται σύγχρονες υποδομές, βιοκλιματικές προδιαγραφές. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει το χωρικό της περιοχής γύρω από το αεροδρόμιο που θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει πριν από τα έργα του αεροδρομίου και βεβαίως να τελειώσουμε με το πολυοδομικό του Αρκαλοχωρίου που εκκρεμεί εδώ και πάρα πολύ καιρό για μία και μόνο υπογραφή. Η Φόφη Γεννηματά επισκέφθηκε σημεία του Αρκαλοχωρίου που έχουν υποστεί καταστροφές, συνομιλώντας με πολίτες που αδυνατούν ακόμη μέχρι και αυτή την ώρα να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Αθλειότητα, αθλειότητα, αθλειότητα από όλες τις πλευρές. Μια φορά κάποτε είπατε το καλαναστάζει παρά να κοπεί. Έτσι, τώρα όχι κόπηκε, δεν πρόκειται να ξαναεπανέλθει ποτέ. Το Αρκαλοχώρι έσβησε το χάρτη. Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής βρέθηκε και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. 10% να είναι ακατοίκητα είναι ένα μεγάλο νούμερο. Στο κλειστό γυμναστήριο Μελεσσών συνάντησε ηλικιωμένους που μένουν από το βράδυ της Δευτέρας, στους οποίους ευχήθηκε κουράγιο και υπομονή. Ο κρατικός μηχανισμός είναι αυτό που περιμένουμε να λειτουργήσει όσο το δυνατόν πιο καλά. Η κυρία Γεννηματά μαζί με κλιμάκιο του Κινήματος Αλλαγής είδε από κοντά τα προβλήματα και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, ενώ ενημερώθηκε για το σχεδιασμό αντιμετώπισης από το Δήμαρχο Μανώλη Κοκοσάλη.